Sohnander. Στο πρώτο Console Hunter Meeting Fans. Η αλήθεια είναι ότι το κάναμε τελευταία στιγμή, το ανακοίνωσα. Μέσα σε τρεις μέρες ποιος να προλάβει να έρθει να κάνει ένα ράνι. Κάποια φιλαράκια ήταν άρρωστα, κάποια τα περιμένουμε ακόμα. Έχουν έρθει όμως φίλοι του καναλιού, υπάρχει δηλαδή κινητικότητα. Και άμα θέλεις, Γιάννη, τραβάς σε κανένα πλάνο. Να, εδώ Χαράλαμπο, Συλλέκτης, μαζί με τα λιού του, εδώ, τα λιτάκια του. Δίνεις πόνο, ε! Κάνω ό,τι μπορώ. Εκμεταλλεύεται για την έκδοση σήμερα. Εμείς βλέπουμε απλά. Εσύ έχεις τόσα πολλά, τι να πάρεις. Τα έχεις όλα. Τα πιο σπάνια. Γιάννη, τι θα πάρεις, ρε. Εγώ ψάχνω, αλλά όλο με σταματάτε. Μόλις βρω κάτι, μου λες έλα εδώ. Ήμουνα κοντά, ξέρεις πώς σκάβεις και είναι. Βασίλισσά μου. My princess. Το πουρο. Κούρο. Μόνο τα τρία. Όποιος θα ρίχνει να πληρώνει, είπε πριν. Πού είσαι, τι κάνεις, καλά είσαι, Νικόλα, πού είσαι αγόρι μου, καλά είσαι, έμαθα ότι πήρες μαύρη ζωνή, ή όχι ακόμα, εντάξει, φτάνει, τον δεύεις, ε. Όχι, δεν είναι. Καλά, δεν το έχω σπάσει. Δεν το έχω κάνει. Κατέβασα κάποια site. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος από τα τρία καλύτερα μαγαζιά στην Αθήνα τουλάχιστον πάνω στο ρετρό. Πώς περνάς, πώς βλέπεις το event, μαζεύτηκε κόσμος. Πολλοί κόσμος, συνέχεια μπαίνει, αγαπάμε κόνσολ, εννοείται. Με την νίκη. Και είναι ένα πολύ όμορφο απόγευμα με κουβέντα, ρετροκουβέντα, με αγορές. Ναι, μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε το μαγαζί, ο Ντίνος Εγγύηση, τα καλύτερα μόνο. 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 Εσύ Χαράλαμπε, δεν μας μιλάς. Το θέμα είναι ότι εκτός ναι, ότι είμαστε σε ένα εξαιρετικό μαγαζί που βρίσκεις πράγματα από την παιδική σου ηλικία και λες, μα είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό εδώ. Αυτά που θα σου πει ο Ντίνος είναι αυτό που θα βρεις. Δηλαδή είναι εγγύηση, όπως είπε και ο Στέλιος. Όχι. Μαγαζί χωρίς κουτσομπολιό, χωρίς ίντρικα, τα καλύτερα. Όχι, όχι, είναι μαγαζί από τα λίγα. Σοβαρό μαγαζί. Επαγγελματία, σοβαρό μαγαζί. Από βιντεοπαιχνίδια, επί τραπέζια. Για πες μας, ρε Χαράλαμπε, υπάρχει κουτσομπολό μαγάζο. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται κάτι. Εντάξει. Ψάχνω εγώ ένα, αλλά δεν μπορεί βρίσκω. Και να υπάρχει, αλλά επειδή είμαι και πολύ αθώος, να μην το έχω παρείδηση. Μ' αρέσει. Τι γίνεται. Για πες μας, εντυπώσεις. Εντάξει, δεν προλαβαίνω για κάτι άλλα παιδιά που φύγανε. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό που είπα στην αρχή. Πολλά παιδιά αρρωστήσανε, μου στείλανε μήνυμα ότι είναι άρρωστοι γιατί είναι ο κύριος περίεργος. Το έκανα και τελευταία στιγμή, αλλά νομίζω ότι μέχρι τις 9.30 σίγουρα θα έρθει κάποιοι άλλοι. Περιμένουν κάτι ξαδέρφια. Εντάξει, μια χαρά, πολύ καλή φάση εδώ. Και το μαγαζί να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Να είμαστε μια παρέα εδώ, να μιλάμε για το ρετρό και να γουστάρουμε. Τη μουσική παίζει να την μπλοκάρει και το YouTube. Η μουσική του μεταξύ παίζει στη Λούπα. Και νομίζω ότι είμαι σε κανένα Λούνα Πάρκ παλιό. Που έπαιζε. Αυτό ήταν ο σκοπό. Σάββατο. Έτσι. Εδώ, Δημητράρα, τι έχεις πάρει, αγόρι μου? Gears of War, Dragon's Age. Και εδώ, ποιο το δύο? Ωραίος, ωραίος. Ο Άλεξ εδώ, μας θα δείξει και ο Άλεξ, εσύ. Να μας δείξει και ο Άλεξ, δεν μπορούμε να πούμε, είναι εδώ ο Άλεξ, το joystick, έτσι. Άλεξ Μπίβ για το κανάλι του, δεν ξέρετε, που κάνει και τα stream στα δυνατά. Παίζει και Duke Nukem, είναι δικός μου ο αδερφός. Για να δούμε, τι τσίμπησες εδώ, για να δούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, Forza 4 γιατί έχει το πρώτο αμάξι που οδήγησα. Το οποίο είναι ένα Citroën Saxo, είναι το τελευταίο Forza. Okay, οκ. Rock Band που το έψαχνα πάρα πολλά χρόνια. Δεν το είχα πάρει όταν είχε πρωτοβγεί γιατί δεν είχα την κιθάρα. Ήταν το πρώτο που ήθελε κιθάρα. Δυνατό. Έως και το Guitar Hero 3 έπαιζαν με χειριστήριο. Ναι, και αυτό έχει μέσα το Detroit Rock City από Kiss.
η συνέχεια του που την είχα λιώσει. Αυτό έχει Eye of the Tiger μέσα. Beatles Rock Band, έτσι για τη συλλογή. Α, πας λίγο μουσικό, θεματικό σήμερα. Α, εντάξει, τώρα έμπηκε και το Mortal Kombat εδώ όμως. Mortal Kombat Complete Collection στο PC. Έτσι. Έχουμε γράψει άπειρες ώρες στην κονσόλα στο Mortal Kombat, το Complete, το 9. Ωραίος. Λοιπόν. Κάτσε, έχει φρακάρει βαλί. Εντάξει, αυτό το πήρες τελικά, έτσι. Gears 2 Limited. Νομίζω έχω και το 3 σε Limited. Ελπίζω να μην το πήρα διπλό μόλις τώρα. Guitar Hero 2, αρκετά σπάνιο να το βρεις, για 360. 3-4, Legends Guitar Hero. Εγώ το World Tour έχω, εκεί έχω μείνει. Και το, όλα έχουν πολύ ωραίες setlists. Τα βρήκα όλα μαζί, δίπλα-δίπλα και πάνω να τσιμπήσω. Και λοιπόν, DJ Hero. DJ Hero 2. Τι είναι ρε φίλε εδώ. DJ Hero 1. Και για κλείσιμο, τα δύο τελευταία Guitar Hero, 5 Σραγισμένο. Και 6. Το ένα, α όχι, όχι. Όχι, okay, δεν είναι. Δεν είναι πολύ όμορφο. Εντάξει. Σκόραρε σήμερα, Hero σειρές εδώ γενικά, Rock Band. Ωραίος, ωραίος. Κι άλλα. Κάτσε, τι γίνεται, έχω μπερδευτεί στην πάντα. Έχω μπερδευτεί. Ω, Χέξεν. Τι λες, ρε φίλε. Χέξεν 2. Big Box, εντάξει, μπόμπες. Φαντασμαγόρια. Ζελατίνα. Ζελατίνα, εντάξει. Δεν έχει ξανάρθει εδώ, μου πες. Όχι, είναι η πρώτη φορά. Εντάξει, πιστεύω ότι είσαι ευχαριστημένος εδώ με αυτά που βρήκες. Εγώ ρώτησα που είναι για τα υπόλοιπα PC Games. Μου είπαν υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχουν κι άλλα. Τα κρύβει αυτά. Rogue Spear. Ναι, Rainbow Six. Μπόμπα. Αυτά είναι μεγάλο κάψιμο. Αυτά για τώρα. Τέλεια. Μπράβο. Ευχαριστώ που ήρθες και σε εδώ εκπροσωπήσεις τις joystick. Και θα τα πούμε σύντομα. Να σε καλά, γορινά. Stay joystick, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ Κωνσταντίνος. Γνωριζόμαστε από πολύ παλιά. Τουλάχιστον μια 7 ετία με Mighty Max, συλλογές. Αλλά είναι πολύ δυνατός συλλέκτης. Πρέπει να σου κάνω room tour κάποια στιγμή. Έτσι. Πρέπει να κάνουμε room tour. Πρέπει να το τακτοποιήσω πρώτα, να πάρω κανένα δυο ραφιέρες ακόμα. Τίποτα τέτοια. Τα μισά τα έχω τακτοποιημένα, τα άλλα είναι χυμαδιό. Έχει πολύ πράγμα, έχει πολύ πράγμα. Ευχαριστώ που ήρθες και να πούμε και εδώ. Κρατάς κάτι καλό, βέβαια. Μακφάρλαν. Τα ψάχνω αυτά, ναι. Ό,τι έχει βγάλει Μακφάρλαν, σε πιο τεράτο παραμορφωμένα και τέτοια. Δυνατό. Έχω σφραγισμένο και τον τέτοιο, να τον τίνω. Αλήθεια. Πήρα και κάτι demo για PS1, PS2. Τα παιχνίδια δεν τα έχω τσεκάρει ακόμα, θα πάω να δω τώρα. Εντάξει, έχει κι άλλα, τώρα έχει ουρά και έχει μπουκώσει τώρα το ταμείο να πούμε. Έχει να τσιμίσω το Blade 2 για το PS2. Ωραίο, δυνατό. Μου αρέσουν εκεί ταινίες, όλες δύο βασικά. Ευχαριστώ φίλε που ήρθες και εσύ. Τα πούμε. Και εγώ, να είστε καλά. Και εσύ, καλή συνέχεια. Πάμε. Λοιπόν, και εδώ μου έκανε την τιμή να έρθει ένα από του πολύ μεγάλου συλλέκτε στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει και room tour πέρσι πρωτοχρονιάτικο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Σα ευχαριστούμε για την ωραία εκδήλωση εδώ που έχει. Να είσαι καλά. Με τίμηση είναι και ο γιο σου κάπου ψάχνει. Α, να τι έχουμε εδώ. Για να δούμε. Το πήρε, το Πόλφι. Είναι λίγο πιο ακριβό. Οκ, εντάξει. Είναι Χριστούγεννα. Και εδώ πέρα Superstar Soccer για το Nintendo. Νιντεντάκες κι εσύ. Αφού σε έγκαλε για δεν έκανε. Είμαστε μία μίξη εγώ. Ακόμα βρίσκω τα πατήματά μου. Για τα κάναμε. Έτσι μας έστειλε τη λαδιά μας. Παντού υπάρχει μια Nintendo. Έτσι, μπράβο. Νάντι, στο Tetris. Αλεξέη Παζίτνοφ, 1949. Πώς το βλέπεις το μαγαζί, ξανάρθει, είναι φανταστικό, έχω ξαναέρθει, είναι φανταστικό το μαγαζί, έχει πολύ μεγάλη ποικιλία, έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι δυνατό το μαγαζί. Έχει δηλαδή ό,τι μπορείς να φανταστείς από 80's, 90's, 90's. Αγάλματα, πληροφινόμενα, τραπέζια, γίνεται χαμός. Παιχνίδια, επιτραπέζια, video games. Βλέπω ότι τώρα το αναπτύσσει το κομμάτι, είδα και το ρούχο το store του. Το αναπτύσσει το κομμάτι. Πάει πολύ καλό. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραίο. Πώς το λες το μαγαζί σου, αρέσει. Πρώτη φορά. Ο Γιώργος πρώτη φορά ήρθε. Δεν είχε ξαναέρθει. Και έχει ζαλιστεί τώρα λίγο. Έχει μεγάλη πληροφορία. Παρόλο που είναι συνηθισμένος. Ωραία, ελπίζω να χάρετε τη βόλτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι η 300 SL. Το αμάξι του πόθου. Το θες κολλασμένα.
Χάνω, όπα. Έλα, μας πεις τι πήρες τώρα κι εσύ. Φτάρκο. Για πες μας λίγο. Α, οκ. 50, το 20. Για τη σειρά μετά παιδικό αποθυμένο. Το συγκεκριμένο. Α, έχει και πιλότο μέσα. Είναι κομπλέ, δηλαδή. Κοίτα, κοίτα το αγόρι. Τα Στάρκο, μετά πολύ προσκάρε, με μαγνήτες, με ιστορή. Αυτό θυμάμαι παιδάκι, να το ζητάω από τη μητέρα μου και να τρώει χιλόπιτα. Ήταν πανάκριβο, αν θυμάσαι, σωρά, ήταν πολύ ακριβή στα δοχήματα. Πολλά χατήρια μου είχαν κάνει με τρώση, αυτό δεν μου το κάνανε. Το πήρε σήμερα, στο Console Hunter Fancy Event. Θα το πάρεις. Θα τα βγάλω. Και Demon Souls και Dark Souls. Λοιπόν, εδώ ο Ντίνος. Ο Ντίνος ήταν πελάτης σε ένα μαγαζί που δούλευα και εκεί είχε δει ένα τατουάζ που έχω Decepticon και μου λέει: όπου μου λέει γουστάρω τρανσφόρμερς και αυτά, και του λέω και εγώ. Και πήγαμε στα ρετρό, πήγαμε σε κανάλια, τα είδα. Έγινε φαν, γουστάρ. Ήρθε σήμερα, ευχαριστώ από ένα μου που ήρθε. Τραβήχτηκε εδώ, να σε καλά. Λούταρε κάτι. Λούταρα, λούταρα. Racing. Racing, ποιο. Gran Turismo 4. Έτσι. Και Burnout Takedown και κλείνει η συλλογή από Burnout. Α, σου έλειπε μόνο αυτό. Έλα, φιλέ, ωραία. Είναι και σε γκάκε να πούμε. Ναι, ναι. Ψάχνεις κάτι Sega. Τώρα θες να το πεις εδώ, μια θα ακούσει κανείς, θα μάθει να κανονίσουμε τι να το πάρεις. Ψάχνω αρκετά τώρα. Κάποιο έψαξε συγκεκριμένο. Chameleon Keys. Και για Game Gear μου είπες κάτι. Jurassic Park, Game Gear και Power Rangers, όχι το movie, το απλό. Το απλό. Οπότε μου στέλνετε Instagram, αν τα έχετε διπλά, να τα στείλω Instagram στον Dino, δεν να γουστάρει. Λοιπόν, ευχαριστώ που είδες πάρα πολύ πάλι, να είσαι καλά, να είσαι καλά, εννοείται. Ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, παιδιά, και εδώ Μάριος και Παύλος. Καλησπέρα. Χάρηκα που σας γνώρισα και για την τιμή που είχατε. Και εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εντάξει, το μαγαζί μου, είχατε ξανάρθει. Όχι, πρώτη φορά. Ξέραμε απλά πρώτη φορά. Εντάξει, πιστεύω ότι έχουμε πάθει φλάκα. Κάνατε λουτάκια. Εγώ πήγα κάτι. Πήγα κάτι. Εξωτερικά σπάνιο, νομίζω. Λοιπόν. Εγώ σου πω μια ωραία ιστορία, την ξέρει ο Γιάννης γιατί το στείλα φωτογραφία. Πήγε ο μικρός μου προχτές, πέρασε καταδρομικά, έκανε το κομμάτι 1,5 χρόνο πίσω από τον καναπέ. Πήγε στην βιβλιοθήκη, μου πήρε το 7-3 το χάρτη μου και μου το έσκυψε όλο. Και του λέω μπράβο, Κωνσταντίνε, καλά πάμε. Καλά. Οπότε τώρα το είδα και το ζήλεψα, λέει το δικό μου είναι κομμένο. Ωραία, ωραία, μπράβο. Θα κάνουμε κάποιο σκηνικό, κάποιο event και έχουμε κάτι καλύτερο στο μέλλον να παίξουμε με τον Σέλε σε κάποιο καφέ. Οπότε θα χαρώ να σας δω και εμείς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε κι εμείς. Λοιπόν, και εδώ ήρθε συνονόματος ο Νίκος σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με τίμησες. Να σε καλά. Πήρες, βλέπω και πραγματάκια. Θα μας τα δείξεις έτσι να γουστάρουν τα λούτ σου. Βρήκα. Κάτι έψαχνα, θυμάμαι. Ναι, με το που μπαίνω, ρωτάω. Γι' αυτό εδώ. Και σου είπε όχι. Και μου είπε όχι. Και το βρήκε. Το story δηλαδή τώρα τη αναζήτηση. Έλα, εντάξει, τώρα να σκαζέψω, ρε παιδί μου. Ανθόλογη, δεν το έχω εγώ αυτό. Ναι, είναι από τα. Δεν βρίσκεται βασικά. Και τον αγωνικό εδώ πέρα. Ο Γιάννης, έβγαλε. Ναι. Το χάμ. Εξέφεσε το μαγαζί. Αλλά εντάξει, όχι. Είμαι ικανοποιημένος, δηλαδή δεν το περίμενα. Το ψάχνα καιρό, δηλαδή. Το ψάχνα καιρό. Το ψάχνα χρόνια. Χρόνια, έλα. Χρόνια. Να σου πω γιατί και εγώ δεν το έχω πολύ δει αυτό. Το ψάχνα χρόνια γιατί παλιά που είχα στο PlayStation 2, μόνο ενοικίαση. Μετά εντάξει, αντιγραφές, σε αντιγραφή το χαβρί. Και πολλές ώρες. Είναι ψηλό σπάνιο γιατί σου λέω δεν το έχω. Είναι το συγκεκριμένο, εντάξει. Δεν είναι στα καλύτερά του ρε παιδί μου. Εντάξει, λείπει το μάνιο. Εντάξει, λείπει το μάνιο, αλλά. Να παίξετε. Εντάξει, όχι, θα το παίξω. Το ψάξεις. Αυτό θα μπει κατευθείαν ράφι. Δεν είναι για να μπει στο PlayStation, ρε παιδί μου. Θα το βάλω RetroArch, ρε παιδί μου, στο Xbox. Σωστό. Έτσι θα το παίξουμε.
Τέλεια. Δεν μπορώ να. Εντάξει, αυτό τώρα. Τρελάθηκα. Ωραία, είδε που το περίμενε. Ήρθε εδώ ο Νικόλα, το βρήκε. Το βλέπει. Γιατί άλλο, Max Payne 3. Κάτι και εντάξει. Κούραμε, ναι, το 3 δεν το έχω παίξει καθόλου, παιδιά, να πω. Μου έχει ξεφύγει. Είναι καλό. Ναι, καιρό το κυνηγάω. Και Tekken βλέπω. Και Tekken, εντάξει. Άρα παίζει γενικά fighting, είναι καθημερινά. Ναι. Άρα έχει δει και τα βίντεο με το player, το Φάνο που είναι τα κοντή. Τα κοντή. Φάνο, άμα ένα κάνει ένα ματσάκι με τον Νίκο εδώ. Θα κανονίσει. Οπότε θέλει. Τέλεια, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω και το Spider 5. Περιμένει και το 6 που είναι beta test. Εγώ δεν ήξερα πώ να το κάνω beta test. Ξέρεις, για να το κατεβάσω και γι' αυτό πήρα Xbox Series S για να... Κάνα σαν το PC το έκανε, είναι μια χρόνια παίχτης, του δώσανε εκεί. Αλλά εντάξει, οκ. Δεν πειράζει, θα τον προλάβω στην προπόνηση. Εννοείται. Ευχαριστώ, αγωνίδα, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Έλα, Θάνος, τώρα τι γίνεται, βέβαια. Τι πήρες, τι πέρα τα πολλά πάθη μου σου πήρε. Πήρες τα προστατευτικά του Ντίνου. Α, εντάξει, οκ. Αυτή και είναι η Σίγκαλ. Ναι, αυτή δεν είναι. Ναι. Δυνατό. Αγαπάμε ένα 18 κλίμακα. Δυνατό. Και πήρες και για τον Γιαννάκη. Και πήρε για τον Γιάννη ένα κοκοδουλάκι εδώ πέρα, τον Leatherhead. Από ποια σειρά? Είναι από τα Playmate του 12. Α, οκ. Ωραίος. Εντάξει, πώς το έδεσαι με το event? Πολύ καλά. Έτσι. Είδαμε πολλά γνώριμα και μη γνώριμα άτομα. Περάσαμε ωραία. Αυτό είναι το πολύ καλά. Και θα ξανακάνουμε και σύντομα. Εννοείται. Και αγάπη ειλικρινή για αυτό που αγαπάμε. Έτσι. Και θα κάνουμε και σύντομα για κάτι άλλο. Τώρα βιάζουμε εδώ σιγά σιγά, πάμε σπιτάκια. Αλλά ναι, έχουμε ακόμα λίγο όριτσα να δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι και ο Μανούλης, δυνατό συλλέκτη, με τον γιο τον Νικόλα τον Πεχταρά. Και εδώ μα έφερε. Έχει φέρει ένα πολύ σπάνιο κομμάτι που ξεχάσαμε να δείξουμε στο πολύ δυνατό room tour του Μανούλη το καλοκαίρι. Είναι ένα Game & Watch πολύ συγκεκριμένο, το οποίο βλέπουμε ότι παίζει με το νούμερο 1 select στην Ελλάδα, φυσικά το Stellara Nintendo, έτσι. Και παίζουν μαζί, έτσι. Donkey Kong 3, έτσι. Donkey Kong 3, το Country για τους νέες. Πολύ ωραίο κομμάτι. Θα δείξουμε και λίγο εδώ. Ευχαριστώ που το θυμήθηκες, Μανώλη, και το έφερες εδώ να το δείξουμε. Ευχαριστώ. Όχι ρε, εννοώ να μου το βγάλεις με την πατονέτα ρε. Α, ναι, δείχνει το λίγο. Πάμε το ίσια. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι Atomic Edition. Έχω όλα τα Duke Nukem, τα Big Boxes από μικρός. Αυτό είναι πιο στάνταλο, αλλά δεν γίνεται να μην το πάρω. Αυτό θα το πάρω. Και τιμή, ε. 1500, βλέπω καλά. 1600. Μπομπα, μπομπα. Πώς αλλάζει τον άνθρωπο, πώς αλλάζει τον άνθρωπο ένα Xenoblade, ναι. Πώς τον κάνει η τεντάκια. Άσε ρε. Γιάννη, τι εγώ δεν έχω πρόβλημα, ό,τι θέλουμε. Και μετά είναι Πετρετζίκης, αν θέλετε για μπέργκερ και τέτοια. Πετρετζίκης. Στον Πετρετζίκη πήγανε τελικά οι φίλοι μετά. Εγώ δεν μπόρεσα να ακολουθήσω λόγω ότι ήμουν από πάρα πολύ νωρίς στο μαγαζί και περίμενα να δω και λίγο τον γιο μου να τον προλάβω πριν κοιμηθεί. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν αρκετά ικανοποιημένος από την έλευση των ατόμων και αρκετούς από αυτούς δεν μπορέσαμε να τους βγάλουμε βίντεο γιατί είτε φύγανε λίγο πιο νωρίς, είτε κάποιος Γιάννης ξέχασε να πατήσει τον ρεκ όπως όταν γράψαμε και μιλήσαμε με τον πολύ καλό φίλο του καναλιού, τον Δημήτρη. Από εκεί και πέρα το ανακοίνωσα πάρα πολύ καθυστερημένα. Το ανακοίνωσα Κυριακή βράδυ και Τετάρτη ήταν το meeting σε περίοδο εορτών. Οπότε πολλά παιδιά δυστυχώς δουλεύανε, μου στείλανε μηνύματα ότι θέλανε να έρθουν αλλά δεν μπορούσαν. Υπήρχαν και κάποιες ιώσεις εκείνη την περίοδο, κάποιοι αρρωστήσανε, κάποια άλλα φιλαράκια που θέλανε να έρθουν. Ιδανικά μπορεί να ήμασταν και περίπου 45-50 άτομα έτσι όπως το υπολόγισα. Παρ' όλα αυτά ήμουνα πάρα πολύ ok για αυτό το meeting, ήταν τιμή μου δηλαδή όσοι ήρθανε, τιμήσανε εμένα, πέρασα πάρα πολύ καλά, σίγουρα περάσανε και τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Επίσης και ένα φιλαράκι του καναλιού, το οποίο δεν προλάβαμε να βγάλουμε βίντεο, ο Αργύρης ο Τσούγκας, μου έφερε και μου έκανε και δώρο και ένα πάρα πολύ ωραίο retro gaming book της Games Radar Plus. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι Αργύρη. Και η αλήθεια είναι λοιπόν ότι το επόμενο meeting που θα κανονιστεί, να είστε σίγουροι, θα το έχουμε ανακοινώσει τουλάχιστον ένα μήνα πριν, να μπορέσουμε όλοι να το κανονίσουμε, να έχετε δρομολογήσει τυχόν ρεπό κτλ. Σίγουρα θα προσπαθήσω να το κάνω Σάββατο Κυριακή για να υπάρχει καλύτερη έλευση και θα γίνει
Πότε να πούμε τώρα, να γίνει προς Μάρτη, να γίνει προς Πάσχα, θα το δούμε. Το ιδανικό και το βασικό είναι όλοι να περάσουμε ωραία, να γουστάρουμε αυτό που κάνουμε και σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλα παρόμοια meetings σε άλλα μαγαζιά του χώρου, με τα οποία έχω κάνει ήδη βίντεο, όπως το K&K Toys and Collectibles, το Zartan Toy Store κτλ. Εν αναμονή αυτών των επεισοδίων και ίσως μιας πιο μεγάλης έκπληξης καλοκαιρινής με το Vintage Toy Mania, που θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το δρομολογήσουμε για να κάνουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό σαν συνεργασία το κανάλι και το κατάστημα αυτό. Να ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ και πάλι την ομάδα του Vintage Toy Mania για αυτή την υπέροχη φιλοξενία. Εγώ το ευχαριστήθηκα, είμαι σίγουρος ότι το ευχαριστήθηκαν όλοι όσοι ήρθανε και σας μετέφερα εκείνες τις εικόνες, πώς περάσαμε εκείνες τις ωραίες ώρες στο κατάστημα, για να έχετε μια ιδέα πώς μπορεί να είναι το επόμενο Console Hunter Meeting Funks Volume 2. Να είστε όλοι καλά, keep it retro και να προσέχετε. Καλή συνέχεια φίλοι μου.